Ναι. Γιώργο, έλα, μπορείς να μιλήσεις. Ναι, πες μου. Γιώργο, πες μου αλήθειες για να μην σας γαμίσω τώρα, γιατί έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει δικογραφία και υπάρχουν οι μαρτυρίες των διάδων που λένε ότι εσείς κυνηγάγατε 3 άτομα. Λοιπόν, εσύ μου λες για 15 άτομα. Πες μου γαμώ την Παναγία μου, τι είναι αλήθεια, ή θα τρελαθώ, έτσι. Πρόσεξε. Δεν έχει. Εδώ λέει του Γερμενή, επειδή είχε κάποιους γνωστούς, του είπαν αυτό το σκηνικό ακριβώς. Ότι ήταν καμιά 15-20 δική μας και κυνηγάγανε 2-3 αποδάφτους. Το ίδιο ακριβώς λέει και η δικογραφία μέσα. Λέει το ίδιο πράγμα ότι οι διάδες. Πώς γίνανε τα πράγματα, γίνανε έτσι. Πες μου να ξέρουμε γάμο την Παναγία μου τι να κάνουμε. Όσοι γίνανε, δεν έγιναν έτσι. Δεν έγιναν έτσι, σαν όπως τα είπα. Ήτανε 15 άτομα αυτοί. Ναι, ήτανε 15 άτομα, ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Το τηλέφωνο του Γιάννη. Το τηλέφωνο του Γιάννη. Του Γιάννη, ρε, το τηλέφωνο. Ναι, 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 είναι βέβαιο ότι είναι εκεί μέσα. Ο Γιάννης έχει ξεχαστεί τι έκανε. Είναι βέβαιο. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Λοιπόν, μου λες αλήθεια για αυτό το πράγμα. Έτσι, πρόσχημα, λέγα, θα σκοτωθούμε τώρα. Θα σε... Αλήθεια. Ο Γιώργος ο Γερμενής είχε μια πληροφορία για το συγκεκριμένο γεγονός. Από κάποιους δικούς του εκεί πέρα κάτω. Ότι κυνηγάγαμε 3 άτομα εμείς. Ακριβώς το ίδιο διαβάσαμε τώρα στη δικογραφία ότι λένε οι διάδες. Δεν ισχύει. Ήταν 15 άτομα στη γωνία. 15 άτομα. Στη γωνία, πλάκησαν στο επεισόδιο αυτή. Ή κάτσανε στη γωνία και φοβηθήκανε. Όχι, δεν πλάκησαν, δεν πλάκησαν. Μάλιστα, έλα, γεια. Αυτόν που λέμε, το μαλάκα αυτό που είναι ο τρίτος που τον πήρε τηλέφωνο, ναι. Πώς τον λένε, σε Γιώργο και αυτόν. Δίνω το τηλέφωνο, ναι. Είναι το πρώτο Μπορείς να μάθεις να μου πεις. Μάθα και πες μου πώς τον λένε αυτόν, το μικρό του. Έλα. Είσαι με το με το G. Τι? Είσαι με το G. Ναι. Μαλάκα, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Μη σπάσεις εσύ ρε μαλάκα, μη σπάσεις εσύ. Μαλάκα, κοίτα τι μου κάνανε. Κοίτα τι μου κάνανε ρε φίλε. Παίρνω το λάγο και δεν μου το σηκώνει να μου πετάξουν έξω. Είναι σίγουρο. Γιωργάρα, μη σπάσεις εσύ ρε μαλάκα, κράτα σε παρακαλώ. Θα με διώξουνε. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, είμαι πολύ δυστυχισμένος. Γιουγκάρα, κι εγώ τον ίδιο θα πάθω ρε φίλε, θα πάω μέσα και χώρα με έξω. Το ίδιο ακριβώς θα πάθω κι εγώ. Εσύ δεν θα πας μέσα, δεν έχεις κάνει κάτι. Γι' αυτό σου λέω μη σπάς. Να με διώξουνε ρε φίλε, να με διώξουνε. Αυτό είναι που σε κόφτει. Μίλησες. Δεν έχει έρθει ακόμα, περιμένω να έρθει. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι φίλε, εχθές μου υποσχέθηκες κάτι. Και ξέρω ότι φοράς παντελόνια και τα καδάς. Ό,τι και να γίνει, φύγεις, δεν φύγεις από το κίνημα, ό,τι και να γίνει, σου είπα θέλω να προστατεύσεις την ίδια και το παιδί. Με κάθε κόστος. Θα το κάνεις. Ναι. Θα το κάνεις. Τελείωσε. Σε παρακαλώ, δώσε μου δύναμη, μαλάκα, δεν είμαι καλά. Είμαι στα όρια της κατάθλιψης. Δώσε μου δύναμη, ιδέα, δεν θα λυγίσω, μαλάκα. Μην με κάνεις και εσύ μπουρδελό. Δεν πιστεύω ότι φάγαμε τέτοια καταστροφή. Δεν το πιστεύω. Ρε μαλάκα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Γιώργο. Ποιος. Έλα, ρε, Ζέρβας. Έλα, ρε, ξέρα. Τι κάνεις, ρε. Καλά, γόρι μου, εσύ. Εντάξει, όλα. Εντάξει. Πώς πάμε. Καλά. Προσπαθούμε. Τι ναι, έχουμε. Καλά πάμε, νομίζω, γιατί ρώταγα κι εγώ. Έτσι λες. Έτσι λέω, ναι, μωρέ. Ό,τι ήταν θα είχε βγει ρε, γιατί μίλαγα και εδώ με μία εδώ που είναι, μη λέω τώρα, που είναι στη Μεσογείο και μου έλεγε ότι ήταν λέει στα 15 λεπτά θα είχε βγει λέει. Δηλαδή αποκλείεται λέει, δεν έχουν συνομιλία, έχουν λέει μόνο κλήσεις λέει και τέτοια σιγά λέει, αυτά λέει γίνονται. Μα και πάλι δεν έχω και κάτι ρε φίλε, δεν έχω κάνει και κάτι. Αυτό σου λέει, οπότε δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι και μετά θα γραμμίσουμε και στις μηνύσεις γιατί έχουν βγάλει το όνομά σου παντού χωρίς να έχουν βάλει από πάνω τέτοιο. Το ξέρω, με έχουν γράψει. Ναι, θα πάνε πούτσα όμως μετά φίλε, θα πληρώνουν για μια ζωή μετά. Θα σε να πάνε όλα καλά, Δευτέρα, Τρίτη. Μακάρι. Θα πάνε, θα δεις. Και μετά τους πέρασε. Αφού ο κόσμος είναι, έχει γυρίσει. Πέρασε ο αρχηγός από εδώ απ' έξω, ήταν και λέει μισό 100% έχουμε θέσει. Τι είπε? Λέω αρχηγός, καθόμουν εδώ και μου λέει Χριστάρα, περιμένεις μολοτοφιές. Και μετά μου λέει, περιμένεις τις μολοτοφιές και γέλαγε και του λέω και μου λέει μισό 100% έχουμε πέσει λέει, μη μασάτε λέει. Θα τους γυρίσει μπούμεραν τη σαπίλα και το ψέμα.
Και το μισό τη εκατό ξέρει γιατί πέσαμε. Γιατί φοβούνται ο κόσμο να μιλήσει στο τηλέφωνο. Θε να πει ότι ψηφίζω Χρυσιάδη. Ναι, ρε, τίποτα θα δει. Αυτό ίσα ίσα θα μα δυναμώσει τώρα. Γάμισε του από πάνω του. Και μετά εντάξει, απλά θα προσέχουμε με τα αρχίδια. Το πιστεύω, ρε Χρυσάδα, το πιστεύω. Ναι, ρε, έτσι θα γίνει. Δεν είναι στραφολιέ. Θα μιλήσουμε από εβδομάδα, εντάξει. Έγινε Χρυσάδα, να σε καλά. Φιλιά, φιλιά και κουράγιο όλα. Εσύ, άντε, φιλιά.